Πώς το καταλάβαμε, παιδιά? Εγώ απλά νίσταζα, δεν είχα καταλάβει κάτι. Ναι. Νίσταζα όμως. Ναι. Εντάξει. Και είχα κάποιες μέρες καθυστέρηση. Ναι. Είχε ξανατύχει ο ίδιος αριθμός ημερών, οπότε πλέον εντάξει. Φυσιολογικό μπορεί να είναι κιόλας. Ναι, λες. Αλλά έβλεπα διαφορές, δηλαδή ένιωθα ότι το σώμα μου είναι πιο δυσκίνητο. Σαν κάτι να αλλάζει. Κατευθείαν εννοείς τώρα, τόσο νωρίς. Ναι, ρε παιδί μου, σαν να σε προετοιμάζει, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το πράγμα. Σαν να σε κρατάνε δύο χέρια έτσι να μην μπορείς πολύ να. Δεν ξέρω τώρα. Και μου λέει η κολλητή μου, δεν γίνεται, μου λέει, να σε 6 μέρες με καθυστέρηση και να μην πάρεις τεστ. Είναι η πρώτη που παίρνει τεστ με το παραμικρό. Ναι, σε όλους. Ναι. Η Σοφία, ειδικό σε αυτά. Δεν το κάνουμε. Το αποφεύγω λίγο εγώ, εντάξει. Ο Γιώργος την επόμενη μέρα που ήξερε ότι το βράδυ θα κάνουμε τεστ. Ναι, την επόμενη είχε μέρα. Πάθει. Τώρα τι να σου πω ότι είχε πάθει. Άγχος είχε, μου λέει, τι το κάνουμε τώρα, στο αφού θα δούμε σε θα λίγο περιμένουμε, καιρό. Λέω, περιμένουμε. Τέλος πάντων, έρχεται η Σοφία. Με το τεστ. Ναι, με το τεστ, μου το δίνει. Γίνεται η διαδικασία. Το κοιτάζω, λέω. Έβλεπα κάτι γραμμές. Λέω, ναι, λέω. Λογικά δεν είναι σαν του COVID που βλέπεις διπλή. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Βγαίνω έξω από το δίνω, έπαθε το τσεκάρι και έπαθε εγκεφαλικό. Μου λέει, είσαι έγκυος, είναι καταθετικό, τρελάθηκε. Και ηλεκτρίστηκε, όλο μου το είναι και ο Γιώργος φαντάζομαι κάπως έτσι ένιωσε. Της έλεγε, έλα τώρα. Γιώργο, με το καλό, ανακοινώσατε την εγκυμοσύνη σήμερα. Ήταν κάτι που ήρθε η στιγμή να γίνει. Πώς κυλάει η εγκυμοσύνη μέχρι στιγμή? Πάρα πολύ καλά. Πραγματικά πάρα πολύ καλά και είναι έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα αυτό που έχουμε με την Ανδρομάχη και ανυπομονούμε να έρθει και το μωρό. Έχετε μάθει το φύλο του μωρού? Έχουμε μάθει το φύλο, αλλά θα το αφήσουμε αυτό να λίγο να... Έχετε αρχίσει ετοιμασίες για δωμάτιο, σε ποιο μήνα είναι? Είμαι καταενθουσιασμένος, οπότε ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό. Έχουμε κάνει κάποιες ετοιμασίες. Απλά θέλουμε κιόλας, ξέρεις, να το ζήσουμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε κάποια πράγματα έχουμε πει να τα αφήσουμε όταν έρθει το μωρό. Σε ποιο μήνα είναι? Είμαστε στον 6ο μήνα. Είπες είναι εύκολη εγκυμοσύνη. Έχει λιγούρες και τέτοια, σε στέλνει μέσα στη νύχτα. Κοίταξε, η Ανδρομάχη πάντα έχει λιγούρες. Ποιος έχει περισσότερο άγχος από τους δύο και παίρνει συνεχώς το γιατρό τηλέφωνο? Κοίταξε, στις πρώτες μέρες παίρναμε λίγο το γιατρό παραπάνω, τηλέφωνο. Δεν έχουμε πάρα πολύ άγχος, επειδή πάνε και όλα καλά βασικά. Έχετε βρει τους νονούς, το όνομα που θα δώσετε? Έχουμε βρει νονό και νονά. Η νονά είναι εδώ. Έχουμε πει βασικά ένα αγόρι θα διαλέξω γάνο, ένα κορίτσι θα διαλέξει Ανδρομάχη, αλλά αυτό που έχουμε πει είναι ένα από τους γονείς μας. Ο γάμος είναι κάτι που σκέφτεστε? Σίγουρα, εγώ θέλω να κάνουμε ένα θρησκευτικό γάμο. Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο. Εγώ όταν βλέπω έναν άνθρωπο να τιμά τις παραδόσεις, τα ήθη και αυτό που ορίζει θρησκεία, το θαυμάζω. Ρωζεύτε. Λοιπόν, μπράβο, παιδιά, με το καλό. 6 μηνών, μια όμορφη κυλίτσα, φανταστική. Δεν ρώτησε τι χρώμα θα πάψει στο δωμάτιο. Για να αποκαλύψει το μωρό. Κουμπάρο, κουμπάρος λέει είναι εκεί. Ποιος είναι? Μήπως θέλουν να κάνουν αυτό το αποκαλυπτήρια. Ωραίο θα είναι αυτό. Gender reveal. Ξέρεις ότι τα παιδιά μου λένε, επειδή βλέπουν στο TikTok τέτοια βιντεάκια, εσύ μου λέει, δεν μας έκανες ένα τέτοιο πάρτι. Ναι. Πώς θα τους κάνεις, αφού δεν ήταν τέσμα. Δεν ήταν τότε, αγάπη, δεν τα κάναμε. Ναι, στην κοιλιά δεν πρέπει. Στην κοιλιά ήταν. Για να κάνεις αποκαλυπτήρια φίλου. Αυτό λέω, όταν ήταν στην κοιλιά, δεν ήταν σμωδός για να κάνω gender reveal. Σε νόφερτο κι αυτό, είναι τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει γίνει. Λες τα παιδιά σου. Τα παιδιά μου μου λένε τώρα, εμάς γιατί δεν μας έκανες όταν ήμασταν στην κοιλιά. Δεν ξέρουν αν τους έκανες. Ρωτάνε, βλέπουν τα βίντεο. Δεν έχουν δει φωτογραφίες. Δεν έχουν δει βίντεο και φωτογραφίες, μάλιστα. Λυσάτε ρε παιδιά. Θα σου πω, το βάψατε ξανθό. Τι έχετε πάθει? Όχι, αλλά να ρωτάει ένα παιδί γιατί πριν γεννηθώ δεν έκανε. Αγάπη, τα παιδιά έχουν δει βίντεο τους πώς είναι μωρά, το μευτήριο από αυτά.